Το ΠΑΟΚ μπήκε μέσα 11 με 11 σαν τον Λύκο. Δηλαδή έδειξε ότι, παιδιά, εγώ πρέπει να κερδίσω ή να βάλω γκολ, γιατί πίσω δεν εμπιστεύομαι την ομάδα μου. Αυτό το στοιχείο είδα. Μπήκε πάρα πολύ δυναμικά και πιστεύω ότι άξιζε ένα γκολ στα πρώτα 20 λεπτά. Με ανεβάσματα του Βιερίνια, με ανεβάσματα του Μάτος, με τον Μπέλκα να είναι πολύ καλό στο πρώτο 20 λεπτό. Γενικά μου άρεσε πάρα πολύ και το πρεσάρισμα στο χώρο του κέντρου και μπροστά. Μου δείξε πολύ καλά στοιχεία. Δεν πάτησε καλά η Σπαρτάκ. Από εκεί και πέρα, άρχισε το έργο να αλλάζει. Άρχισε το έργο να αλλάζει γιατί ο ΠΑΟΚ νοσεί, θα το πω για άλλη μια φορά, στα δύο χαφ. Και επίσης ο ΠΑΟΚ με το Βιερίνια να δείχνει ότι παίρνοντας τόσους πολλούς ρόλους, ανέβα Βιερίνια ψηλά, κατέβα χαμηλά, μάκαρε χαμηλά, γίνε τρίτο στόπερ, αν και είσαι και ένα και 68. Γίνε δεκάρι, φόρτωσε, πάρε την μπάλα, κέρδισε την. Δηλαδή, στα 32 προς 33, εντάξει ρε φίλε, πάρε ένα χαβ ρε φίλε. Πάρε ένα χαβ να σώσει το Βιερίνια, να σώσει το Μάτος. Πάρε ένα χαβ, να σου πω εγώ πάρε δύο χαβ. Για να βάλει το Βιερίνια με τους Ουκρανούς της μπροστά, ένα ωραίο παιχνίδι δύο, δηλαδή Βιερίνια Εκαντουρίσμα, Βιερίνια Μπίσεσμα, Βιερίνια ποιος θα ανέβει από εκεί. Μάτος Λιμιός, Μάτος Ζάμπα. Και ωραία δίδυμα εκεί ο ΠΑΟΚ. Βάλε ρε παιδάκι μου ένα χάφ εκεί πέρα. Ο ΠΑΟΚ δεν έπρεπε να προχωρήσει. 11 με 11 άμα παίζανε. Και οφείλει πολλά στο Σαββίδι ο ΠΑΟΚ. Η αποβολή δεν την είδαμε. Το ΕΤΒ άρχισε να δείχνει διακόπτε τη ταινία, να πούμε. Μας συγχωρείτε λόγω διακοπής. Δηλαδή έγινε σκηνικό εκεί πέρα. Δηλαδή παίζω 10 με 11 και είμαι χειρότερος εγώ. Βέβαια ο ΠΑΟΚ με τις πλευροκοπήσεις και τον Ουάντα που έβαλε μετά και ο Λιμιάς που φόρτωνε και ο Πέλκας είχε κάποιες εκτελέσεις έξω από την περιοχή, αλλά ο Πέλκας ήταν σε καλή κατάσταση. Ο Πέλκας, αν είχε χάφα από πίσω, ας πούμε καλούς, θα πάταγε περισσότερο περιοχή. Αυτό κέρδισε το μάτσο ο ΠΑΟΚ. Γνωσή εκεί ο ΠΑΟΚ ότι καλό βγάζει, να πούμε, ότι καλό βγάζει από την πλάγια γραμμή, τη χαλάει ο κεντρικός άξονας. Βέβαια, όταν κερδίζει μια ομάδα, προκρίνεται και μεγάλη πρόκριση. Αυτά θα πρέπει να τα παραβλέπουμε. Όχι, εγώ θα λέω θα πρέπει να τα λέμε. Να λέμε ότι καλύτερο μπορεί να γίνει. Πολύ καλό ο ΠΑΟΚ στο 20 λεπτό. Ανεξήγητη πτώση, μάλλον η λογική πτώση μετά, όταν παίζει 10 εναντίον 11, ο Λουτσέσκο έκανε μια καλή και μια κακή κίνηση. Η καλή κίνηση είναι ότι έβγαλε τον Μπέλκα, μάλλον έβαλε τον Σαχόφ και έβγαλε τον Μπέλκα. Για να κρατήσει λίγο το κέντρο, γιατί ο Πέλκας δεν μαρκάρει, ούτε είναι ψηλός για να πηδήσει. Καλή κίνηση αυτή. Η άλλη είναι ότι ο Πρίγιοβιτς, επειδή θα πας να βγεις σε αντεπίθεση, μία, δύο, τρεις, πέντε, στην κόντρα επίθεση δεν σε βολεύει. Πέτα ένα Ζάμπα εκεί. Πέτα έναν αυτό του Άρσεναλ εκεί. Δεν είναι δηλαδή όταν ο άλλος ρισκάρει και εγώ έχω να βγω άλλο αντεπίθεση και έχω τον αργό τον Πρίγιοβιτς μπροστά. Θα πω ότι η πρόκληση του ΠΑΟΚ ήταν στον Ήμα, ήταν 50-50. Και ο Σαββίδης με τη διαιτησία πολύ καλά τον προστάτευσε τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ και στην Ευρώπη δείχνει ότι τον σέβονται οι διαιτητές. Τον σέβονται οι διαιτητές και αυτό είναι μεγάλο όπλο. Δηλαδή το κλάμα του Καζαντζίδη ο ΠΑΟΚ πρέπει να το πετάξει. Και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Γιατί παίζει ο άλλος 10 με 11 είναι και του Σαββίδη δουλειά. Είναι ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη. Είναι ο ΠΑΟΚ με ένα άλλο κύρος. Και ο ΠΑΟΚ πήρε πόντους. Γιατί απέζαν 11 με 11 με τον Κρέσπο, τον Μαωρίσιο και τον Κάνιας, μπορεί να είχαμε το δράμα του δράματος. Εκεί ας πούμε ο ΠΑΟΚ μπορώ να πω ότι βοηθήθηκε κιόλας. Μεγάλη πρόκληση, αλλά αν δεν πάρει παίκτες να κλείσει εκεί τις τρύπες, με φύγα δεν περνάει. Το λέω τώρα που είμαι στη Σύρο και κάνω διακοπές. Να είστε καλά. Είμαι πολύ αγαπημένο φίλο. Τι έπαθε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλο μου. Εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικού μου τις προάλλες. Πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target. Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Πεσιτικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες.